Εάν θέλετε φθηνά και αξιόπιστα coins για το FIFA 19, μπείτε στο dbdj.com. Έχουν τις καλύτερες τιμές στην αγορά και η εξυπηρέτηση είναι πολύ γρήγορη. Για μια τυχόν απορία μπορείτε να απευθύνετε και στο Twitter τους. Επίσης, πριν το checkout χρησιμοποιήστε το κωδικό JEO για 5% off. Τα link είναι στο description. Γεια σας παιδιά, ζώταξε εδώ. Καθώς ξεκινήσω βίντεο στο κανάλι και τώρα είμαστε περίπου μία ώρα πριν βγει το EPL Team of the Season Guarantee SBC, όπου περιμένουμε αγωνία να βγει. Λογικά θα ζητάει γύρω στο 86 rating, ένα Team of the Season, μπορεί και 85 rating, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, έχω τους παίχτες, το πολύ να αγοράσω ένα-δύο, οπότε δεν νομίζω να μου στοιχήσει πάνω από 20 χιλιάρικα, οπότε αυτό είναι καλό. Όπως εδώ πέρα βλέπετε, άνοιξα μερικά packs από δύο SBCs, League SBCs, τις, νομίζω τις Valencia και τις Athletic Bilbao. Τα συγκεκριμένα είναι Prime Gold Players Pack, αυτό είναι το πρώτο. Και είναι pack αξίας νομίζω 45k, το οποίο, εντάξει, δεν το σχολιάζω καν. Πραγματικά απλά περιμένω να δω τι θα γίνει, τι θα μου δώσει βασικά το EPL Team of the Season SBC. Θέλω κάποιοι που να μην είναι το right back, ο Doherty όπως λέγεται, και να μην είναι ο. Ποιος άλλος είναι, ο Madison, αυτοί οι δύο. Τουλάχιστον να μην είναι αυτοί οι δύο. Και να είναι λίγο high rated. Αυτά θέλω, δηλαδή να μπορώ να το χρησιμοποιήσω στην ομάδα μου. Όπως και να έχει, από αυτά τα packs δεν βγάλαμε τίποτα όπως βλέπετε. Ελπίζω όλο το καλό pack δηλαδή, να πάει σε αυτό το pack που θα ανοίξουμε αργότερα. Εδώ πέρα ανοίγω μερικά του Rare Gold Players pack, τα οποία. Και αυτά ήταν απέσια, τραγικά, δεν μου δώσα κάτι. Οπότε, όπως είπα λοιπόν, ακόμη και Λαπόρτ να μου τύχει στη χειρότερη περίπτωση. Όχι στη χειρότερη, αλλά και Λαπόρτ να μου τύχει, καλό θα μου κάνει γιατί θα βγάλω 300k πίσω. Οπότε, τι να πω, πραγματικά δεν ξέρω, θέλω κάτι να πω σε τερματοφύλακα ίσω, αντί για το Λιωρίς ή κανένα καλό left back, δηλαδή κανένα Ρόμπερτσον, κανένα striker, Αζάρ και Σαλάχ θα με χαλάγανε οπωσδήποτε. Τέλος πάντων, αυτά από αυτά τα packs. Οπότε δεν μου είχε κάτι το καλύτερο για να σας δείξω. Οπότε τα λέμε φαντάζομαι σε λίγο, όπου θα κάνω το SBC να δούμε τι θα μας τύχει. Λοιπόν παιδιά, είμαστε έτοιμοι όπως βλέπετε να κάνουμε το SBC. Έχω βάλει μέσα όπως βλέπετε αρκετούς καλούς παίχτες, τη Μαρία, η Γκουάιν, Πιάνιτς, τον Team of the Season που μας έτυχε. Όπως και να έχει, μου στήχησε γύρω στα 27 χιλιάρικα, κάπου εκεί 28 χιλιάρικα. Εντάξει, πιστεύω καλά είναι, αν σκεφτείς ότι μπορεί να βγάλουμε κάτι πολύ καλό. Οπότε αυτά. Είχα έναν ενδιασμό για το αν θα βάλω τον Τιμαρή, αλλά αναγκαστικά τον έβαλα για να βγει το rating. Οπότε αυτά. Submit squad. Και κολλάει λίγο. Εντάξει, λογικό είναι τώρα που έχουν μπει όλοι τώρα. Και ας ελπίσω πραγματικά. Πραγματικά. Τι έχουμε στο τάσο. Αν τον Καϊτάν πούλησε έχουμε. Ας ελπίσουμε. Μια φορά. Να συνεχίσει να μας δώσει κάτι καλό μετά τον Λαπόρ και τον Alderweireld. Λοιπόν, Untradable. Ένα παίχτη. Πραγματικά, μακάρι. Πάμε. Walkout φυσικά. Και για να δούμε τη σημαία. Βραζιλία. Έντερσον, ναι, έλεγαμε στον Άλισον, μας έδωσε Έντερσον. Λοιπόν, είναι αρκετά καλό. Δεν έχω κανένα παράπονο, πραγματικά. Ή Άλισον θα μπορούσε να δώσει Έντερσον, αφού ήταν Βραζιλία τερματοφύλακας. Μας έδωσε Έντερσον, πολύ καλή κάρτα. Άρα, επομένως, πουλάω το Λιωρίς, βγάζω εύκολα 100 χιλιάρικα. Νομίζω κάπου εκεί κάνει, πρέπει να έχει πέσει λίγο τιμή του, 100-110 χιλιάρικα. Εντάξει, κανένα παράπονο, πραγματικά κανένα παράπονο. Καλό upgrade, είναι μια πάρα πολύ καλή κάρτα. Τρομερά stats, πραγματικά έχει μέχρι και 82 sprint speed. Τρομερή κάρτα. Ατρέλεια πολύ όπως βλέπετε. First number phone is one. Τέλος πάντων, ναι, δεν έχω κανένα παράπονο. Πραγματικά, με ό,τι έπρεπε μπορώ να πω. Πάμε λοιπόν να δούμε και λίγο την ομάδα μου. Να δούμε τώρα πώς θα διαμορφωθεί. Περιμένουμε και από Νησία τα rewards την Πέμπτη. Ο V ευτυχώς, όπως είδατε στο προηγούμενο βίντεο, βγήκαμε Gold 2 και έχουμε ένα pick σίγουρα από την EPL. Λοιπόν, τώρα που λέει το Λιωρίς με τον Έντερσον, έχουμε ένα καλό upgrade για την ομάδα. Τώρα, όπως σας έχω πει, για τις αλλαγές που θα κάνουμε, μακάρι να μπορέσω να κάνω τον Ντινιέ από τα weekly objectives. Δεν τον γιώμαι, είναι λίγο δύσκολο. Αλλιώς θα κρατήσω ρουζιγιόν, τι να κάνουμε. Τουλάχιστον βγάλαμε τώρα έτσι ξεκούραστα 100 χιλιάρικα. Να δούμε πόσο πάει για σιγουριά. Κάπου και 100 χιλιάρικα. Τέλος πάντων, ας το βάλουμε στο transfer list. Τι έπαθε. Καλά, τέλος πάντων. Οπότε αυτό το βίντεο, παιδιά. Πιστεύω σχετικά καλό pick. Πιστεύω αρκετοί θα βγάλετε Madison και χειρότερα από αυτό. Μακάρι να βγάλετε. Πείτε μου στα σχόλια τι βγάλατε όσο το κάνετε. Μακάρι πραγματικά να βγάλετε κάτι καλύτερο για μένα. Οπότε αυτά. Κάντε ένα like σαν στο βίντεο. Μια εγγραφή στην κοινωνική στο κανάλι. Και θα τα πούμε αύριο. Λογικά με κανένα food draft. Το οποίο σκοπό να ανεβάω σήμερα. Αλλά αφού ήταν το SBC, κάναμε αυτό. Οπότε αυτά. Τα λέμε αύριο. Γεια σας.